20 του Αλωνάρη στα 1974. Οι ορδές του Ατίλα, οι βάρβαροι της Ανατολής, σκορπίζουν το θάνατο στο νησί της Αφροδίτης. Μάνα μου πρόφταξε, έλα βοήθησέ με, εσπάραξε η κόρη. Και η μάνα άκουσε την κραυγή και έτρεξε. Είμαι ο Αργύρης Μαλακονάκης, λοχίας της πρώτης μοίρας καταδρομών. Ήτανε πρωί του Σαββάτου, της 20ης Ιουλίου 1974, στις 7 το πρωί περίπου λάβαμε διαταγή ετοιμότητας και επιφυλακής της μοίρας. Αμέσως μετά ξεκίνησε η ετοιμασία. Από τις 11 το πρωί της ίδιας μέρας μέχρι το πρωί της επόμενης βρισκόμαστε σε αναμονή για διαταγή αναχώρησης. Σε αυτό το διάστημα η αγωνία όλο και εντυνόταν, αφού δεν ξέραμε με σιγουριά τι θα ακολουθούσε και το μόνο που ακούγαμε ήταν οι εικασίες από εδώ και από εκεί. Ο ένας έλεγε πως άκουσε ότι θα αναχωρούσαμε από το Μάλεμε, ο άλλος από τη Σούδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, κανείς δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ, ενώ όλοι προσπαθούσαν να πληροφορηθούν για το τι συνέβαινε. Το επόμενο πρωί, ημέρα Κυριακή, 21 Ιουλίου, γύρω στις 6.30 το απόγευμα λάβαμε καινούριο σήμα, το οποίο ήταν και το τελικό. Εντός 2 ώρων αναχωρείται από την 115 πτέρυγα μάχης προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα αυτή η διαταγή τυχοκολλήθηκε κιόλας. Η πρώτη μοίρα καταδρομών και μία διμερία της τρίτης μοίρας καταδρομών, οι καινούργοι 300 του Λεωνίδα έφυγαν από το στρατόπεδο του Μάλεμε, από το μεγάλο αυτό πολεμικό θέρετρο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για το αεροδρόμιο της Σούδας. 21 του μήνα. Ο ήλιος έγειρε πίσω από το ακροτήρι της Γραμπούσας και βούτυξε στη θάλασσα. Η νύχτα άρχισε να πλώνει το μαύρο σεντόνι πάνω από την Κρήτη. Τα λίγιστα παλικάρια, οι φρουροί της τιμής και της πατρίδας, μπαίνουν στα μεταγωγικά αεροπλάνα με σφιγμένη τη γροθιά. Δεν είναι κάλεσμα χαροκοπιάς. Είναι ξεφάντωμα θανάτου και χρέους. Ήταν η επιτάς. Κάθε τέταρτο της ώρας σηκώνεται στον αέρα και ένα σιδερένιο πουλί κουβολώντας στα σπλάχνα του το πολύτιμο φορτίο. Προορισμός 34 μοίρες και 31 πρώτα λεπτά πλάτος βόρειο και 32 μοίρες και 17 πρώτα λεπτά πλάτος ανατολικά του Γκρίνουιτς. Κωδικός της επιχείρησης Νίκη. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε 2 ώρες αργότερα. Μας παρέλαβαν περίπου 15 λεωφορεία, τα οποία επιβιβαστήκαμε ανά 30 άτομα στο καθένα. Στη διαδρομή προς το αεροδρόμιο, ένα πράγμα έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων μας. Είναι ο θρήνος, ο σπαραγμός των γυναικών έξω στα μπαλκόνια των Χανίων, ενώ ταυτόχρονα εμείς τραγουδούσαμε «Πότε θα κάνει ξαστεριά» μέσα στα λεωφορεία. Είναι μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται. Στην πτήση για Κύπρο υπήρχε πλήρη συσκότηση και ο δυνατός θόρυβος των αεροπλάνων τύπου Νοράτλας δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τις μικρές συνομιλίες μεταξύ μας. Όσο περνούσε η ώρα, η σιωπή γινόταν πιο έντονη. Τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν ήταν η ανησυχία που μας προκαλούσε αυτή η αναμονή, αλλά και η αβεβαιότητα, χωρίς όμως να μας κυριεύει ο φόβος ή ο πανικός. Στην προσπάθεια για προσγείωση, οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες. Μέσα σε ένα πανδαιμόνιο αντιαεροπορικών πυρών, κάποια από τα αεροπλάνα κατάφεραν τελικά να προσγειωθούν. Ήταν 3/4 περίπου. Ένα από αυτά ήταν και το δικό μας, το οποίο πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση. Των αρμάτων οι ταραχές, οι όχθητες και τα βάρη είχαν βαρύ τίμημα αίματος. 29 καταδρομής και το τεταμελές πλήρωμα του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νεκροί και 10 τραυματίες. Της λεβεντιάς και της παλικαριάς βλαστή, αμάραντα λουλούδια στις καρδιές μας, του χρέους μπροστάριδες. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός Τσαμτσιράνης Δημήτριος. Απόν! Λοχίας καταδρομών Καυροχωριανός Νικόλαος. Απόν!
Λοχίας καταδρομών Τσιλιβάκη Στέφανος. Απόν. Δεκανέας καταδρομών Τσάκωνας Ευάγγελος. Απόν. Δεκανέας καταδρομών Χριστόπουλος Αθανάσιος. Απόν. Καταδρομέας Αναστόπουλος Ανδρέας. Απόν. Καταδρομέας Γιαννακάκης Κοσμάς. Απόν. Καταδρομέας Γιαννάκος Στέφανος. Απόν. Καταδρομέας Γιαννόπουλος Παναγιώτης. Απόν. Καταδρομέας Δαλαμάγκας Ηλίας. Απόν. Καταδρομέας Δοητσίδης Χριστόδουλος. Απόν. Καταδρομέας Ζησιμόπουλος Αντώνιος. Απόν. Καταδρομέας Ηλίας Κωνσταντίνος. Απόν. Καταδρομέας Κασιμάτης Σωτήριος. Απόν. Καταδρομέας Κατερός Κωνσταντίνος. Απόν. Καταδρομέας Κουρσούνης Σωτήριος. Απόν. Καταδρομέας Λίγλης Χρήστος. Απόν. Καταδρομέας Μανιάτης Σπυρίδων. Απόν. Καταδρομέας Μανιάς Εμίλιος. Απόν. Καταδρομέας Μπαρότας Κωνσταντίνος. Απόν. Καταδρομέας Νάκος Γεώργιος. Απόν. Καταδρομέας Νόμπελης Σπυρίδων. Απόν. Καταδρομέας Οικονομάκης Κωνσταντίνος. Απόν. Καταδρομέας Πρινιανάκης Στυλιανός. Απόν. Καταδρομέας Σωρόκος Δημήτριος. Απόν. Καταδρομέας Σιαδαρέσης Νικόλαος. Απόν. Καταδρομέας Τζούρα Σωτήριος. Απόν. Καταδρομέας Τούλης Ηλίας. Απόν. Καταδρομέας Χατζόπουλος Χρήστος. Απόν. Έπεσαν υπερπατρίδος. Οξύν αγγέλιν λακεδαιμονίης ότι τι δεκείμεθα της κίνων ρήμαση πειθόμενη. Του ανδριωμένου θάνατος, θάνατος δε λογάτε. Μα είναι βροντί και αστραπή το δρόμο και μας δείχνει να πορευτούμε άσφαλτα στις γειτονιές του κόσμου. Ευλογημένη γονή που τέτοια φύτρα βγάλαν και ευλογημένη γειτονιά, οι αλάνες όπου παίζαν ώσπου να ντροπατήσουνε να δρώσουν το μουστάκι. Πάπου προς πάπου ίδιοι χωροί, ίδια τραγούδια λένε, το ίδιο ξέρουν να γλεντούν, να πίνουν, να πεθαίνουν, σαν θα τους γίνει κάλεσμα χαροκοπιάς πολέμου. 9 και 20 βλαστοί μια δρεπανιά και πέσαν. Ήτανε κι άλλοι πια ομπρός που δείξανε το δρόμο. Ο ίδιος δρόμος πάντοτε, ο δύσκολος του χρέους. Ανταριάσα τα πέλαγα, σκοτεινιάσε η πλάση. Ξύπνησε πάλι το θεριό που χρόνια είχε κουρνιάσει. Πάνω απ' τη Κύπρο το νησί πέτουνε μαύρο πουλιά να κρύψουν τον αυγερινό, να κρύψουνε τη βουλιά. Χώρος θανάτου στήθηκε στα μαρμαρένια λόνια και ζωντανέψανε ξανά τα δοξασμένα χρόνια. Στα λαματιά, στα λαματιά ποτίστηκε το χώμα και τα λουλούδια δίθηκαν στο κοκκινό το χρώμα. Χώρος θανάτου στήθηκε στα μαρμαρένια λόνια και ζωντανέψανε ξανά τα δοξασμένα χρόνια. Στα λαματιά, στα λαματιά ποτίστηκε το χώμα και τα λουλούδια ντύθηκαν στο κοκκινό το χρώμα. Thank you.
σαν στάχια πέφτανε στη γη τα όμορφα παλικάρια. Η σκοτεινιά απλώθηκε τώρα καιρούς και χρόνους κι η λευτεριά μαράθηκε, δε βγάζαν τους και κλόνους. Χώρος θανάτους στήθηκε στα μαρμαρένια λόνια και ζωντανέψανε ξανά τα δοξασμένα χρόνια. Στα λαματιά ποτίστηκε το χώμα και τα λουλούδια δίθηκαν στο κοκκινό το χρώμα. Χώρος θανάτου στήθηκε στα μαρμαρένια λόνια και ζωντανέψανε ξανά τα δοξασμένα χρόνια. Στα λαματιά, στα λαματιά ποτίστηκε το χώμα και τα λουλούδια δίθηκαν στο κοκκινό το χρώμα. Ένας καημός και μια φωτιά μερόνυχτα σου καίει μέσα τα φύλλα της καρδιάς κι ανάπαυση δεν έχεις. Ο αντροφωνιάς ο χάροντας σου πήρε το βλαστάρι πάνω στις νιώτης στον Άνθο, στο πάλεμα στην Κύπρο. Σαλίβας που κυτρίνησε τα πράσινα τα δέντρα και σαν ανεμοστρόβιλος σου πήρε τα όνειρά σου. Τώρα, μονάχη και έρημη, μυρολογάς καλή μου. Κόκκινο ήλιο βασίλεμα, ζεστό του Ιούλη βράδυ, κι απλώνε η νύχτα απαλά σαν γυναικείο χάδι. Που έφυγες αγόρι μου σε κάρτερο στρώμα, μαραθικά σαν λουλουδό που το πετούν στο χώμα. Μαραθικά σαν λουλουδό που το πετούν στο χώμα. Πού να σε παλικάρι μου της άνοιξης φλαστάρι, πλάτη φίλε βασίλικε της γειτονιάς καμάρι. Που έφυγες αγόρι μου σε κάρτερο ακόμα κι όλο κοιτώ τον ουρανό το άδειο σου το στρώμα. Μαραθικά σαν λουλουδό που το πετούν στο χώμα. Μαραθικά σαν λουλουδό που το πετούν στο χώμα. Του μα
δροσιά. Μια όμορφη, μια όμορφη παρέα να τη ρωτεί έξω να, να τη ρωτήξω.
μέρα μακριά στα πελάγα. Γοργόνα αρμενίζει. Και στο νοτιά και το γαρμπί γύρω γυαλός αφρίζει. Είναι στεριά απλοχωρή, μα γίνε δυο κομμάτια. Σα φύγαν όλοι οι θεοί στο λίμπο τα παλάτια. Πάρτε του φέκι και σπάθι όπως τα παίρνε η Κρήτη. Κάθε πεσφή και το λουρί της γης ο δυνατός. Ξεσηκωμός, ξεσπιτωμός, κάθε χωριό και σπίτι. Παντού φωτιές, εντουφεκές και Κρήτη ένας καπνός. Ξεσηκωμός, ξεσπιτωμός, κάθε χωριό και σπίτι. Παντού φωτιές, εντουφεκές κι η Κρήτη ένας καπνός. Πάτε του φέκι και σπάθι όπως τα παίρνε η Κρήτη. Πήγε το λουρί της γης ο δυνατός. Ξεσηκωμός, ξεσπιτωμός, κάθε χωριό και σπίτι. Παντού φωτιές και ντουφεκές κι η Κρήτη ένας καπνός. Ξεσηκωμός, ξεσπιτωμός, κάθε χωριό και σπίτι. Παντού φωτιές και ντουφεκές κι η Κρήτη ένας μέρες και νύχτες πορπατούν
κι οι χρόνοι μεταλλάσσουν. Αχ, η αγόρι μου, κι οι χρόνοι μεταλλάσσουν. Και στις καρδιάς τα τρεις βαθά, αχ, και στις καρδιάς τα τρεις βαθά πόνοι κατασταλάσσουν. Αχ, αγόρι μου, πόνοι κατασταλάσσουν. Εποτές θα φλε ευαρίσει, ποτές θα φλε ευαρίσει, να πάρω το, να πάρω το ντουφέκι μου. Πατρώνα, να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό. Στον ομαλό εστι στράτα των μουσούρων, στη στράτα των μουσούρων, να κάμω μα, να κάμω μανες δίχως γιους. Είμαι ο ιερέας Νερατζάκης Νικόλαος, υπηρέτησα στις καταδρομές σαν λογίας την τρίτη μοίρα αφιβείου καταδρομών την περίοδο 1973-1975, 73 γάμα ΕΣΟ. Αυτό που ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα ελάχιστο μνημόσυνο στα 29 παλικάρια της πρώτης μοίρας καταδρομών, αλλά και σε όλους εκείνους που πολέμησαν στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου και άφησαν εκεί την ψυχή τους, το είναι τους για την ελευθερία.